Πάμε στο ρου. Όχι, μην πω πάμε στο ρου. Πάμε στο ρου. Πάμε στο. Έλα, ρε. Hello guys, καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι της Maybelline. Εγώ είμαι η Μάγδα Αναστοσοπούλου και έχω δίπλα μου την Χρύσα. Hello. Σήμερα, Χρύσα, θα κάνουμε ένα διαφορετικό βίντεο. Θα κάνω το μισό σου πρόσωπο, την ιδανική βάση που πρέπει να έχουμε και από την άλλη πλευρά αυτά που πρέπει να αποφύγουμε στο μακιγιάζ. Είσαι έτοιμη να το δούμε? Πάμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με την προετοιμασία του δέρματος. Θα χρησιμοποιήσω το Fit Me Primer Matte & Poreless και το συγκεκριμένο είναι για να μας κάνει matte αποτέλεσμα και να λιώνει τους πόρους. Αυτό που πρέπει να αποφύγουμε στο θέμα primer είναι η ποσότητα. Δηλαδή, δεν βάζω πάρα πολύ ποσότητα. Όπως βλέπετε, έχω βάλει εδώ για να σας δείξω και κάνω αυτή εδώ την κίνηση, δεν κάνω έντονες κινήσεις. Διότι τι θα γίνει, δεν θα προλάβει να στεγνώσει το primer, θα πάει από πάνω το foundation και θα κάνει γραμμές και θα βγάλει λιπαρότητα και αυτό δεν το θέλουμε. Οπότε αποφεύγουμε την πολλή ποσότητα. Το απλώνω εδώ στο πρόσωπο το μισό. Και τώρα θα κάνω τη σωστή ποσότητα που πρέπει να έχουμε, δηλαδή θα εφαρμόσω τόση ποσότητα εδώ, άμα θέλω μετά προσθέτω. Και πού θα την εφαρμόσω, εκεί που έχω έντονους πόρους και εκεί που δεν θέλω να βγάλει λιπαρότητα το μακιγιάζ. Δηλαδή, εδώ και κάνω ένα ελαφρύ μασάζ για να ενεργοποιηθούν τα συστατικά του primer στην ουσία. Οπότε κάνω μασάζ σε αυτό εδώ το σημείο που έχουμε περισσότερους έντονους πόρους, στη μύτη, αλλά λίγη ποσότητα και κάνω ένα ελαφρύ μασάζ μέχρι να στεγνώσει στα δάχτυλα. Συνήθως έχουμε στο πηγούνι και το απλώνουμε μέχρι να στεγνώσει. Πάμε στο foundation. Ένας γενικός κανόνας είναι ότι οι πιο λεπτόρευστες υφές, δηλαδή τα foundation που είναι πιο ενυδατικά, είναι ιδανικά για τις ξηρές επιδερμίδες, για να μην τραβάει που λέμε το foundation. Οι πιο παχύρευστες υφές είναι για τις λιπαρές, για να είναι πιο σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πάμε τώρα να δούμε την απόχρωση. Συνήθως οι περισσότερες πάμε σε πιο ζεστές αποχρώσεις, γιατί νομίζουμε ότι δεν μας χλωμιάζει, μας δείχνει λίγο πιο φωτεινές, αλλά δεν είναι και το ιδανικό. Θα κάνω εδώ αυτή την πλευρά που σας είπα και πριν, αυτά που πρέπει να αποφύγουμε, απλά να τονίσω ότι θα είναι σε ένα υπερβολικό βαθμό για να δείτε ξεκάθαρα αυτά που δεν πρέπει να κάνουμε. Οπότε θα πάω στο foundation, θα χρησιμοποιήσω το Superstay 30 ώρες την απόχρωση 48 και με το πινέλο μου θα το εφαρμόσω στο μισό πρόσωπο. Βλέπετε εδώ είναι αρκετά έντονο, αλλά όπως είπα είναι υπερβολή. Και αυτό που παρατηρώ είναι που το αφήνουμε μέχρι το περίγραμμα του προσώπου, δηλαδή δεν σβήνουμε προς τα κάτω. Σαν μάσκα. Ακριβώς. Το απλώνω παντού. Επίσης δεν χρειάζεται πάρα πολύ ποσότητα, την οποία την έχω βάλει εδώ. Έχετε δει ότι έχει αρκετό make-up. Δεν χρειάζεται, ειδικά αν δεν έχουμε κάποιες διχρωμίες, κάποια σπυράκια, κοκκινίλες. Δεν χρειάζεται ποσότητα πολύ, τόσο όσο και σιγά σιγά προσθέτουμε. Πάμε τώρα να δούμε πώς βρίσκουμε την ιδανική απόχρωση. Παίζει ρόλο πάρα πολύ το φως, δηλαδή το ότι όταν θέλουμε να δούμε ποια απόχρωση μας ταιριάζει, καλό είναι να είμαστε μπροστά από ένα παράθυρο ή να μας χτυπάει το φως. Το ιδανικό σημείο που μπορούμε να δούμε ποια είναι η απόχρωσή μας είναι ο λαιμός. Αν το δοκιμάσουμε στο πρόσωπο, συνήθως επειδή μπορεί να είναι εκείνη την ώρα λίγο πιο κόκκινο, μπορεί να είναι πιο χλωμό, δεν θα είναι ιδανική απόχρωση. Οπότε βλέπουμε λαιμό και εδώ, το ντεκολτέ, το στέρνο που λέμε. Αυτό έτσι ώστε να είναι το πρόσωπο ένα ενιαίο χρώμα. Πάμε να βάλουμε λίγη ποσότητα και με ένα πιο σφιχτό πινέλο θα μας βοηθήσει να κάνουμε πιο καλή κάλυψη. Και την απλώνω από τη μέση του προσώπου και προς τα κάτω. Βλέπετε πόση λίγη ποσότητα έχω βάλει. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Και βλέπετε, δεν πηγαίνω προς το μάτι. Θα κάνουμε μετά το concealer για να το δείτε. Και βάζω στο πηγούνι και σβήνω μέχρι κάτω. Όση ποσότητα έχει το πινέλο. Θα βάλω ελάχιστη ποσότητα και στο μέτωπο. Δείτε, πάρα πολύ λίγη. Ίσα που το πατάω. Εσείς τώρα εδώ αν έχετε κάποια διχρωμία, μπορείτε με ένα πιο μικρό πινέλο να επιμείνετε σε κάποιο σημείο. Ίσα που περνάω τη μύτη, ποτέ δεν βάζουμε πολύ ποσότητα σε αυτό εδώ το σημείο, γιατί είμαστε και πιο πολύ λιπαρές. Οπότε καλύτερα να βάζουμε λίγη ποσότητα για να κάθεται και καλύτερα το make-up.
Πάμε στο κονσίλερ που είναι ένα μεγάλο θέμα. Πρέπει να έχουμε δύο κονσίλερ. Μία πιο θερμή απόχρωση και μία πιο ψυχρή. Την πιο θερμή τη χρησιμοποιούμε όταν έχουμε κάποιους μαύρους κύκλους, διχρωμίες, κάποιες ελαφρές σκιές, για να φαίνεται πιο ξεκούραστο το βλέμμα. Και την πιο ψυχρή απόχρωση την έχουμε για να φωτίσουμε, αυτό που θέλουμε περισσότερες να κάνουμε. Πάμε να δούμε τη μία πλευρά, χρησιμοποιώντας μόνο ένα κονσίλερ, αυτό που παίρνουμε οι περισσότεροι, το πιο ανοιχτό. Θα χρησιμοποιήσω το Instant Anti-Age, την απόχρωση 01, και θα το βάλω λίγο στην υπερβολή του, δηλαδή αρκετή ποσότητα, εδώ, που δεν χρειάζεται τόσο πολύ ποσότητα, θα σας πω το λόγο γιατί. Αποφεύγουμε την τόση πολύ ποσότητα, γιατί κατά τη διάρκεια της ημέρας θα μας κάνει γραμμές. Δεν θα κάτσει καλά δηλαδή το κονσίλερ. Και θα το αφήσω μέχρι εδώ, δηλαδή το κόκκαλο των ζυγωματικών, που δεν είναι το ιδανικό, γιατί θα φαίνεται έντονη διαφορά με το foundation. Συνήθως πρέπει να το σβήνουμε και να το ενοποιούμε. Πάμε να δούμε τώρα την ιδανική πλευρά, που εδώ θα χρησιμοποιήσω δύο κονσίλερ. Επειδή εδώ έχει μια ελαφριά σκιά η χρύσα στην εσωτερική γωνία του ματιού, θα βάλω μια πιο θερμή απόχρωση. Οι πιο θερμές αποχρώσεις μπορεί να είναι οι πιο μπέζ αποχρώσεις, οι apricot, δηλαδή αυτές που έχουν λίγο πορτοκαλί, λίγο ροζ μέσα, αυτές εξουδετερώνουν τους μαύρους κύκλους. Οπότε βάζω λίγη ποσότητα εκεί που είναι ακριβώς η σκιά, δεν βάζω παραπάνω, και ταμπονάρω ακριβώς πάνω στο σημείο που είναι η σκιά, δηλαδή εδώ. Με αυτόν τον τρόπο δείχνει το βλέμμα πιο ξεκούραστο. Εδώ, άμα το δείτε ευθεία, κάνει μια ελαφριά γκρι σκιά, που αυτό δεν το θέλουμε, δεν είναι το ιδανικό. Ταμπονάρω και δεν κατεβαίνω προς τα κάτω, μόνο σε αυτό το σημείο που έχουμε τη διχρωμία. Άμα θέλουμε λίγο παραπάνω, πάλι μπορούμε να βάλουμε λίγη ποσότητα εδώ. Κλείσε μου λίγο. Ταμπονάρω. Και τώρα είναι η ώρα που θα φωτίσουμε. Μπορούμε να κάνουμε γραμμές, μπορούμε να κάνουμε κύκλους, δεν έχει σημασία, αρκεί να βάζουμε τη σωστή ποσότητα. Δηλαδή, εγώ θέλω να φωτίσω εδώ και εδώ. Και πάλι με το ίδιο πινέλο, γιατί έχει και την απόχρωση που βάλαμε πριν, την πιο θερμή, και πάλι με τα μποναριστές κινήσεις θα το απλώσω προς τα κάτω, εδώ, που είναι τα πλαϊνά της μύτης, και σιγά σιγά θα ανεβαίνω προς τα πάνω. Δεν θέλω η πιο ανοιχτή απόχρωση να πηγαίνει κατευθείαν στην εσωτερική γωνία του ματιού. Θέλω πολύ λίγη ποσότητα σε αυτό το σημείο. Να σβήνεται ωραία. Ακριβώς. Και δεν χρειαζόμαστε πολύ ποσότητα κάτω από το μάτι, και δεν το χρειάζεσαι κι εσύ. Ναι, γιατί έτσι φαίνεται και πιο κουρασμένο αντί για ξεκούραστο. Ακριβώς. Και εννοείται μπορούμε, κλείσε μου, να διώξουμε και αυτήν εδώ την σκιά που έχουμε όλοι στο μάτι. Εδώ. Άνοιξε μου. Και εννοείται δεν ξεχνάμε και τα σημεία, το κέντρο του μετόπου, τη μύτη. Και σβήνουμε πάλι με απαλές κινήσεις. Πριν περάσουμε στο επόμενο βήμα, να πω ότι υπάρχει ένας εναλλακτικός τρόπος για να βρούμε την απόχρωση του foundation ή του concealer. Μπαίνοντας στο site της Maybelline, υπάρχει ένα εργαλείο, το Foundation Finder, που εκεί μπορείτε να βρείτε την ιδανική απόχρωση foundation ή concealer, τραβώντας μία φωτογραφία ή απαντώντας σε κάποιες ερωτήσεις. Πάρα πολύ απλά και εύκολα. Τέλειο. Και πάμε τώρα να ξεχωρίσουμε δύο βασικές κατηγορίες, που είναι το contouring και το bronze. Το contouring είναι για να μας διορθώνει τη δομή του προσώπου μας, δηλαδή αν έχουμε έντονα μήλα να μπορούμε να σμιλέψουμε το πρόσωπο, αν έχουμε μεγάλο μέτωπο να μπορούμε να το μικρύνουμε. Και το bronzing είναι για να φαινόμαστε πιο ηλιοκαμένες, δηλαδή στα σημεία που μας καίει ο ήλιος, να δώσουμε έτσι μια έξτρα λάμψη και λίγο πιο πολύ αυτό το ηλιοκαμένο αποτέλεσμα. Πάμε να δούμε πώς κάνουμε το contouring. Θα σας δείξω εδώ τι πρέπει να αποφύγετε. Βλέπουμε εδώ, έχω τη Master Bronze παλέτα και έχει διάφορες αποχρώσεις. Έχει πιο πορτοκαλί, έχει κάποιες πιο μουντές. Αυτό που επιλέγουμε για το contouring είναι οι πιο μουντές. Αποφεύγουμε πάρα πολύ τις πορτοκαλί αποχρώσεις, γιατί παραπέμπει στο bronzer. Οπότε, παίρνω ένα πινέλο, βάζω την πιο μουντή απόχρωση και τι κάνω. Όταν παίρνουμε τόσο έντονο fluffy πινέλο, δεν βοηθάμε να δούμε πού θα κάνουμε το κόψιμο. Και τι κάνουμε, αυτή εδώ την κίνηση, πάνω κάτω. Το κάνω λίγο πιο έντονο για να δείτε τι πρέπει να αποφύγετε. Δηλαδή,
αυτή εδώ την κίνηση πάνω-κάτω δεν είναι ιδανική γιατί δεν υπάρχει σβήσιμο. Δεν βλέπεις πού έχει ξεκινήσει η σκιά και πού τελειώνει. Βλέπεις απλά μία γραμμή έντονη από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάνουμε και μία σκιά εδώ ψηλά, στο μέτωπο, που δεν χρειάζεται η χρήσα στα πλένα του μετώπου, γιατί έχει πάρα πολύ μικρή απόσταση, πιο πολύ χρειάζεται ψηλά εδώ στην κορυφή και εννοείται εκεί που σταματήσαμε το foundation βάζουμε και το contour. Και πάμε να δούμε την ιδανική εφαρμογή. Παίρνω πάλι την ίδια απόχρωση, απλά παίρνω ένα πιο κοφτό πινέλο. Αυτό θα με βοηθήσει να κάνω πολύ σωστά τις γωνίες και τα σβησίματά μου. Παίρνω λίγη ποσότητα και ξεκινάω κάτω από το κόκαλο με κυκλικές απαλές κινήσεις σε αυτό το σημείο επιμένω και σιγά σιγά σβήνω προς τα κάτω. Άμα πιάσετε δηλαδή τα κόκαλά σας θα δείτε ότι ξεκινάει από εδώ και σιγά σιγά όσο κατεβαίνουμε χάνεται. Οπότε θέλουμε και εκεί να χάνεται η απόχρωση. Το ιδανικό για να κάνετε το σωστό contour είναι να βλέπετε ευθεία στον καθρέφτη. Όταν βλέπετε ευθεία, βλέπετε ακριβώς που πρέπει να κόψετε. Όπως βλέπετε εδώ είναι πάρα πολύ έντονο. Εδώ είναι λίγο πιο διακριτικό και σιγά σιγά το τονίζω. Πάλι στο ίδιο σημείο, γι' αυτό μας βοηθάει πολύ το κοφτό πινέλο, γιατί κάνει ήδη τη γραμμή που πρέπει να κάνουμε. Μας καθοδηγεί. Και σβήνω προς τα κάτω. Η χρήση εδώ δεν έχει κάποιο θέμα που να σμιλέψουμε λίγο το πρόσωπό της ή να τονίσουμε τις γωνίες, γιατί τις έχει ήδη. Οπότε πάμε στα φυσικά σημεία. Όπως είπα, στο κέντρο εδώ ψηλά και εννοείται κάνουμε και στο περίγραμμα από κάτω, σβήνοντας προς το λαιμό. Κυκλικές κινήσεις και σβήνω. Πάμε στο contouring της μύτης που αποφεύγουμε να βάλουμε το ίδιο πινέλο που βάλαμε στα ζυγωματικά και στο υπόλοιπο πρόσωπο, γιατί απλά θα δημιουργήσουμε μία σκιά σε όλη τη μύτη. Αυτό που κάνουμε είναι να πάρουμε λίγη ποσότητα και θα ξεκινήσω από την αρχή του φρυδιού και όσο κατεβαίνω θα πηγαίνω προς τα μέσα. Το ίδιο κάνω και από την άλλη. Δημιουργούμε έτσι αυτή την ψευδαίσθηση. Εντάξει, εγώ σε αυτό το σημείο δεν κάνω έτσι. Βάζω απλά το μεγάλο πινέλο και κάνω αυτό που είπες πριν. Στην ουσία την κάνεις πιο ηλιοκαμένη. Ναι, αυτό. Εκεί θα το κάνουμε μετά, να φαίνεται έτσι πιο ηλιοκαμένο το δέρμα. Πάμε να σου κάνω πιο ηλιοκαμένη την επιδερμίδα που θέλεις. Με την ίδια παλέτα θα κάνω και το bronzing. Την πιο ψυχρή τη χρησιμοποίησα για contour. Οπότε θα πάω αυτές εδώ τις δύο αποχρώσεις, ειδικά σε αυτήν εδώ που πορτοκαλίζει πιο πολύ. Αυτό που πρέπει να αποφύγουμε είναι να τα κάνουμε όλα ένα. Δηλαδή, εκεί που βάλαμε το contour να μπει και το bronzer. Στην ουσία να μπει και το ρούζ μετά. Αυτό πρέπει να το αποφύγουμε γιατί δείχνει απλά ένα χρώμα. Δεν υπάρχει μια διαβάθμιση χρωμάτων. Το ίδιο κάνω και εδώ. Και κάτω από το πρόσωπο. Και πάμε να δούμε την ιδανική τοποθέτηση. Παίρνω πάλι την ίδια ποσότητα. Εδώ. Τονίζω δηλαδή πιο πολύ και την πορτοκαλί απόχρωση. Και τώρα με το ίδιο πινέλο, γιατί θέλω να είναι έτσι πιο φλάφι το πινέλο, πιο μεγάλο, αφήνω λίγο στο χέρι μου για να μείνει η περιττή ποσότητα και ξεκινάω με τη μύτη, δηλαδή τονίζω τα σημεία που μας καίει ο ήλιος το καλοκαίρι, που είναι συνήθως αυτά που είναι προς τα έξω, δηλαδή η μύτη, το κέντρο του μετώπου και βάζω λίγη ποσότητα, ζεσταίνω δηλαδή εδώ μπροστά στα μήλα. Που αυτό συνήθως πάει μεμονωμένη, δηλαδή μία κίνηση, όλο. Κάνουμε αυτό εδώ. Και το σβήνουμε μαζί με το contour, εδώ. Και βάζουμε πολύ λίγο στο πηγούν. Μπορούμε να βάλουμε μία ελαφριά σκίαση και στα μάτια. Και είναι ιδανικό αυτό εδώ το πινέλο, δηλαδή να είναι μεγάλο φλάφι, για να πάει παντού, να φαινόμαστε ηλιοκαμένοι σε όλο το πρόσωπο και όχι μόνο στα ζυγωματικά ή μόνο στη μύτη. Πάμε στο ρούς, θα χρησιμοποιήσω το Fit Me, την απόχρωση Peach και θα ξεκινήσω από αυτήν εδώ την πλευρά. Αυτό που δεν είναι ιδανικό να κάνουμε είναι να το εφαρμόζουμε και αυτό στο ίδιο σημείο μαζί με τα υπόλοιπα. Φαίνεται πάρα πολύ έντονο, φαίνεται πιο ψεύτικο, δεν φαίνεται τόσο φυσικό. Ή ούτε να το εφαρμόζουμε μόνο στα μήλα, δηλαδή σε αυτό εδώ το σημείο. Πάμε να δούμε και την ιδανική εφαρμογή. Παίρνω λίγη ποσότητα. Και ξεκινάω σε αυτό εδώ το σημείο, που αν χαμογελάσει η χρήσα εδώ, είναι αυτό το σημείο που πρέπει να τονίσουμε πιο πολύ. Εδώ και σβήνουμε τώρα λίγο προς τα μήλα και τονοποιούμε με τα υπόλοιπα. Εννοείται πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
και bronzing και contour και rouge, αρκεί να τα βάζουμε στα σωστά σημεία. Εγώ, ας πούμε, το σηκώνω, το κάνω και προς τα εδώ πέρα για να ανυψωθεί κάπως. Για να γίνει πιο lift. Ναι, ναι. Αυτό μπορείς, είναι μια άλλη τεχνική. Εδώ πάμε σε πιο basic δεδομένα. Αν θέλει κάποια να ανασηκώσει πάρα πολύ το πρόσωπο, η εφαρμογή του blush είναι εδώ ψηλά στα ζυγωματικά, όπως και το contouring πάει πιο ψηλά και το bronzer πάει ακόμη πιο ψηλά. Εδώ, αν θέλουμε να κάνουμε μία απλή εφαρμογή basic, απλά να τονίσουμε και να δώσουμε χρώμα στο πρόσωπό μας, το εφαρμόζουμε σε αυτό εδώ το σημείο που ανασηκώνεται και σβήνουμε προς τα μέσα. Και εννοείται πως δεν υπάρχουν στερεότυπα στο θέμα χρώματος του ρουζ, δηλαδή αν βάλουμε ροζ σκιά θα βάλουμε ροζ ρουζ, μπορούμε όλα τα χρώματα να τα βάλουμε αρκεί να μας πηγαίνουν και να μας ταιριάζουν. Εδώ. Και πάμε στο τελευταίο step που είναι το highlighter. Από την ίδια παλέτα, τη Master Bronze, θα πάρω το highlighter και θα κάνω μία γραμμή. Χωρίς καθόλου blend, χωρίς τίποτα. Εδώ. Αυτή η εφαρμογή δεν είναι ιδανική γιατί τονίζει πάρα πολύ το κόκκινο των ζυγωματικών. Δεν φαίνεται ωραίο γιατί βλέπεις από πού ξεκινάει και πού τελειώνει και δεν γίνεται ένα με το bronzing και με ό,τι έχουμε βάλει. Το έχω κάνει πάρα πολύ έντονο για να δείτε ότι πρέπει να το αποφύγουμε. Ειδικά εδώ στα μήλα καλό είναι να μην βάζουμε, γιατί από τη στιγμή που θέλουμε να έχουμε έντονα κόκαλα, όταν πάμε και βάζουμε highlighter, δηλαδή τονίσουμε παραπάνω αυτή την περιοχή, βγαίνει προς τα έξω, κάτι το οποίο δεν θέλουμε. Πάμε τώρα να δούμε την ιδανική εφαρμογή. Λοιπόν, τι κάνω, αρχίζω με κυκλικές απαλές κινήσεις, πάνω ακριβώς εδώ στο κόκαλο των ζυγωματικών, σβήνω προς τα πάνω για να έχει μία συνέχεια και λίγο προς τα κάτω. Αυτό. Βάζω λίγο κάτω από το φρύδι, μπορούμε να βάλουμε στο κέντρο του μετώπου, εδώ, στη μύτη, στο βέ του ανοχύλους και πολύ λίγο στο πηγούνι. Και αφού έχουμε εφαρμόσει το highlighter, για να φαίνεται πιο φυσικό και να φαίνεται ότι εκπέμπει το δέρμα μας λάμψη, θα πάρω το πινέλο του ρουζ και απλά θα το σβήσω και θα κάνω απαλό ντεγκραντάρισμα. Οπότε πήρα το πινέλο και τα σβήνω όλα μαζί, εδώ. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας βοήθησα, να σας έδειξα ποιες είναι οι ιδανικές κινήσεις για να εφαρμόσουμε κάποια προϊόντα και να φτιάξουμε την ιδανική βάση. Εννοείται ότι υπάρχουν και άλλες τεχνικές όπως είναι το lift effet, το glossy look που μπορούμε εκεί πέρα να παραποιήσουμε λίγο τις κινήσεις μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό εδώ το βίντεο. Ευχαριστώ και σένα Χρύσα που είσαι εδώ μαζί μας. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή, like και να μας πείτε ό,τι απορίες έχετε κάτω στα σχόλια. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!